20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Οι αγρότες βρίσκεστε σε δεινή θέση γενικότερα στα χωριά τα οποία είναι αγροτικά λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής και γενικότερα αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Πρώτα απ' όλα η αύξηση στα λιπάσματα, στα φάρμακα. Ναι. Το κόστος γενικότερα, Το κόστος γενικά. Και οι σπόροι και... Τα σπόρια όλα είναι πανάκριβα. Προφανώς αυτό προέρχεται και από την αύξηση των καυσίμων. Από την αύξηση των καυσίμων, αλλά δεν είναι μονάχα η αύξηση των καυσίμων, είναι και η εγκατάλειψη από τους πολιτικούς, που τη γεωργία δεν έχουν εγκαταλείψει τελείως. Δεν ενδιαφέρονται, ενδιαφέρονται μονάχα για την Αθήνα, μονάχα για την πρωτεύουσα, μονάχα για τους εργαζόμενους που είναι στην Αθήνα και η Ήπειρος έχει εγκαταλειφθεί τελείως. Δεν έχει επαξιώσει. Ποιος από τους πολιτικούς έχει αφήσει εδώ ένα μέλος της οικογένειας να είναι σε αγροτική περιοχή? Κανένας. Όλοι ήταν να δουλέψουν τα παιδιά τους, να πάνε στην Αθήνα και εμάς μας αφήνει στο έλεος. Όχι με ένα. Στο έλεος. Τι θα από τον πάγο, από όλες τις συνθήκες. Εγώ είμαι σε μια ηλικία 67 χρονών. Ναι. Εγώ εντάξει, αλλά τα νέα, τα παιδιά που είναι εδώ δίπλα, αυτά πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους, όταν δεν υπάρχει μέρημα από το κράτος. Ναι. Τι θα έπρεπε να γίνει, πιστεύετε, για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας? Να ασχοληθούν, να βρουν έναν τρόπο να έχουν το πετρέλαιο να είναι πιο χαμηλό. Ναι. Το βασικό από όλα είναι το πετρέλαιο, η κίνηση. Μετά, τα λιπάσματα. Κάποτε μας λέγανε τα λιπάσματα, το πουλάνε το χώμα. Ναι. Αυτό το χώμα σήμερα έχει φτάσει στα ύψη. Που αν δεν λιπάσεις τα χωράφια σου, δεν έχεις εισόδημα τίποτα. Και αν αυτό το εισόδημα, εδώ η περιοχή μας έχει ελιές, ναι. Φέτος οι ελιές ήταν λίγες και έχουν μια αλφα τιμή. Αν ήταν η περσινή σεζόν, ναι. Που είχε 70 λεπτά το κιλό, ναι. Έπρεπε να πάμε να πέσουμε όλοι μέσα στο ποτάμι. Λοιπόν, εσείς ως νέοι άνθρωποι, ως νέοι αγρότες εδώ, αντιμετωπίζετε προβλήματα κι εσείς. Δηλαδή, ενώ έχετε την επιθυμία να μείνετε στον τόπο σας, να ασχοληθείτε με τον πρωτογενή τομέα, ωστόσο έχετε προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Τα προβλήματά μας είναι πολύ σημαντικά εδώ στο χωριό. Οι νέοι πλέον δεν θέλουν να κάτσουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γονιού, το επάγγελμα που μπορεί να τους αποφέρει κάποια έσοδα. Ναι. Και θέλουν να φύγουν να βρουν μια δουλειά των 400 ευρώ, των 500 ευρώ, χωρίς να υπάρχει προοπτική. Γιατί πλέον εδώ πέρα έχει γίνει η κατάσταση τραγική, ναι. Λόγω της ακρίβειας, λόγω της, ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στον αγροτικό τομέα, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν στις τιμές να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κουμάντο, δηλαδή στην καλλιέργειά μας, να πούμε ότι θα χαλάσουμε 5 και θα πάρουμε 10. Όχι να χαλάμε 5 και να παίρνουμε 1. Ναι. Είναι τραγική κατάσταση. Έχουν φτάσει τιμές στα ύψη, το λίπασμα 100% ακρίβεια, τα καύσιμα, το ρεύμα, το ΕΒ ανεβαίνει κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί κάποιος ποιος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω. Εμείς πάντως οι νέοι εδώ πέρα έχουμε απελπιστεί, ναι. Δεν βλέπουμε προοπτική, δεν βλέπουμε μέλλον. Ενώ από την μια πλευρά θέλετε να μείνετε στον τόπο σας. Θέλουμε να μείνουμε, θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας. Με την πατρική περιουσία, ναι, ας πούμε. Η Κομόπολη αυτή εδώ πέρα είναι μια Κομόπολη συγκεκριμένα, ναι. Είναι γενικό το πρόβλημα. Αλλά ναι. Συγκεκριμένα εδώ είναι μια Κομόπολη που έχει γίνει χωριό πλέον. Ναι. Οι νέοι δεν την αποδέχονται, δεν αποδέχονται τη ζωή πλέον εδώ πέρα. Δεν τους συμφέρει, δεν κάθεται κανείς. Εσείς ως νέοι, τι ζητάτε για να μείνετε στον τόπο σας, για να κάνετε αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μείνετε εδώ και όχι να φύγετε, όπως είπατε, για 400 ή 500 ευρώ σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο? Ναι, ζητάμε να μας δώσουν κάποιες εγγυήσεις. Δεν θέλουμε το 6% που μείωσε ο κύριος Λιβανός, μάλλον το θέλουμε, αλλά δεν είναι και τόσο χρήσιμο αυτή τη δεδομένη στιγμή το 6, από 13% στο 6% ο ΦΠΑ στα αγροτικά
εφόδια, λιπάσματα, φάρμακα, ενώ είναι 24% στο καύσιμο. Σε εμάς τώρα τους αγρότες που είμαστε κάθε μέρα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο για να πάμε για δουλειά. Θέλουμε μία βοήθεια και στο εργατικό δυναμικό, ναι. Διότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν δίνουν άδειες παραμονής. Να, εδώ και ο κύριος να σας τα πει που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου εδώ πέρα του εργατικού δυναμικού της περιοχής μας. Των Αλλοδαπών. Δεν μπορεί το κράτος να εξασφαλίσει μία άδεια παραμονής, ούτως ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, να μαζέψουμε τις ελιές μας, να μαζέψουμε τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια στην ώρα τους. Ναι. Γιατί ο αγρότης πρέπει να γίνουν τα πράγματα στην ώρα του. Οτιδήποτε γίνεται εκτός του χρόνου που πρέπει είναι ζημιά. Είναι ναι, ζημιά. Ναι. Τώρα χωρίς εργάτες και χωρίς δυναμικό δεν ασχολείται κανείς, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει στο τέλος. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε την οικονομία ζωηρή, να υπάρχει δηλαδή κινητικότητα. Ναι. Εγώ να παίρνω, ο άλλος να εισπράττει, να δίνουμε. Δεν γίνεται ναι. η δουλειά αλλιώς. Και εκτός των άλλων, έχετε και ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες κατά διαστήματα. Πλέον η κλιματική αλλαγή μας έχει προβληματίσει τρομερά, ναι. διότι δεν είναι τίποτα σίγουρο. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στον κάμπο, στα χωράφια, στο βιός μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι θέμα των μεγάλων με την κλιματική αλλαγή. Απλά είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Γενικά του αγροτικού τομέα που πρέπει να το κοιτάξουμε. Όλοι να πέσουμε πάνω σε αυτό. Είναι σοβαρό και μελλοντικό πρόβλημα αυτό της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα ουσιαστικά επηρεάζουν τις υφιστάμενες καλλιέργειες. Δηλαδή, εσείς ή πρέπει να γίνει κάτι να στηριχθούν αυτές οι καλλιέργειες, ή πρέπει να αλλάξετε είδος καλλιέργειας μάλλον. Το να αλλάξουμε είδος καλλιέργειας είναι λίγο πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό. Γιατί αυτό κάθε περιοχή εδώ πέρα δεν παίρνει άλλες καλλιέργειες που δοκιμάζουμε καλλιέργειες, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί όταν δεν στηρίζει κάποιος, πώς θα γίνει εγώ μετά να είμαι βιώσιμος. Ναι. Δηλαδή, εγώ να κάνω μια καινούργια καλλιέργεια. Αυτή η καλλιέργεια, αν δεν μου βγει, πού θα πάνε τα χρήματα. Τα χρήματα στην ουσία τα πετάμε στο χώμα. Ακριβώς. Δεν μας τα δίνει κάποιος πίσω ή μας εγγυάται ότι ναι, θα ναι. πάρετε. Δεν θέλουμε πριν. Θέλουμε να παράγουμε. Ο αγρότης, ναι. ο νέος και ο σωστός, πιστεύω, πρέπει να παράγει. Να τον βοηθάει το κάθε κράτος και ο κάθε υπουργός που υπάρχει αυτή τη στιγμή να παράγουμε. Ναι. Μόνο η παραγωγή θα σώσει τον αγρότη και τον αγροτικό τομέα. Ούτε να μας δώσουν τσάμπα λιπάσματα, τίποτα. Απλά πρέπει να παράγουμε. Να μας βοηθά να παράγουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι μη βιώσιμη κατάσταση. Δεν μπορούμε να παράγουμε. Όπως μας είπε και ο κύριος Γιώργος πριν, το λίπασμα 100% πάνω, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα σπόρια, οι τιμές είναι οι ίδιες στα προϊόντα, που δεν υπάρχει ένα πλαφόν τιμών να πούμε κι εμείς ότι ναι, προχωράμε. Κάθε φορά δηλαδή δεν ξέρετε, κάθε σεζόν δεν ξέρετε πόσο θα είναι η τιμή του προϊόντος. Εσείς έχετε κάνει μια μεγάλη δαπάνη, αλλά δεν ξέρετε αν αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε πίσω και θα πάρετε και το κέρδος αυτό που πρέπει, ανάλογα με την τιμή που θα υπάρχει στην αγορά. Αυτό είναι δηλαδή κάτι αβέβαιο. Ουσιαστικά. Είναι κάτι αβέβαιο, γιατί είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Είναι ναι. σημαντικό το πρόβλημα αυτό, γιατί και όπως και με τις ελιές τα προηγούμενα δύο χρόνια, τώρα εντάξει. Έχει διαφοροποιηθεί λίγο η κατάσταση, πηγαίνει προς το καλύτερο για την ελιά και αυτό μας συμφέρει γιατί είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής της ελιάς. Ναι. Το ξέρουν όλοι εδώ οι ελαιοπαραγωγοί. Ναι. Αλλά η τιμή τα προηγούμενα δύο χρόνια μας πήγε πίσω 10 χρόνια στην ουσία. Ναι. Ο αγρότης ζει φτωχά. Αυτό δεν υπάρχει πλούσιος αγρότης πλέον. Αυτό που έχει ακουστεί και δεν ξέρω αν ισχύει είναι ότι από τη στιγμή που είδαν η ελαιοπαραγωγή, για παράδειγμα, την τιμή της ελιάς την πρώτη χρονιά να είναι πολύ χαμηλή, εγκατέλειψαν και την φροντίδα των δέντρων, ας πούμε. Οπότε εκεί την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά η παραγωγή ήταν ελάχιστη. Η τιμή ανέβηκε, αλλά δεν υπήρχε προϊόν. Είναι και αυτό. Είναι δεν υπήρχε διαθέσιμο προϊόν. Είναι φυσιολογικό αυτό να παρατήσει ο άλλος, γιατί δεν θα κοιτάξει να φάει το σπίτι του, να φάει η οικογένειά του, δεν θα κοιτάξει να δώσει ζωή στο δέντρο που στην ουσία τον βάζει μέσα. Ναι. Τα βγάζουν τις ελιές. Και τις παρατήσανε τις ελιές. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, άμα δεν μείνει και σταθερή η τιμή της ελιάς, θα έχουμε και σε αυτό σημαντικό πρόβλημα, γιατί είμαστε από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο, σε αυτό στη βρώσιμη ελιά. Ναι. Και πλέον πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Είδαμε και αρκετά χωράφια που είχαν ελιές να έχουν κόψει, να τις έχουν κόψει. Τις έχουν βγάλει τις ελιές από τον πάτο. Βγάλει. Για να ανανεώσουν τις καλλιέργειες, να βάλουν περιβόλια, να βάλουν τι. Αλλά και πάλι είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτό ήταν όμως. Δεν είχαν εργάτες φέτος να μαζέψουν τις ελιές. Πέφτανε οι ελιές, σαπίζανε πάνω στα δέντρα. Ναι. Δεν ασχολήθηκε κανένας.
δεν ξέρω τι θα γίνει με τους εργάτες. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Εσείς τι ζητάτε για να μείνετε εδώ να δουλέψετε στα χωράφια? Καλημέρα όλος στο Ελλάδα. Εμένα είναι το εργάτες, είναι εγώ, είναι Μπαγκλαντές. Ναι. Για μας θέλω να αντιαφαραμονή, γιατί οι εργάτες είναι αγαπάω το Ελλάδα, γιατί δεν έχω χαρτί. Ναι. Γιατί είναι παράνομο, γιατί να φύγει το Ελλάδα, φύγε Ιταλία, Γερμανία, θέλω μόνο αδιαφαραμονή. Αδιαφαραμονής για να δουλέψετε στα χωράφια. Μπράβο. Ότι και φουλάουρα, ηλίας, πορτοκάλι, όπως είναι το Φάτρα και Μισολούκη και εδώ είναι ο χωρίο, είναι νιοχώρι. Ναι. Δεν έχω πουτενά εργάτες. Δεν υπάρχουν εργάτες εδώ. Δεν έχω υπάρχουν εργάτες. Επειδή δεν έχουν άδεια για να έρθουν δεν να δουλέψουν. Δεν έχω αδιαφαραμονή. Φίδια φύγε Ιταλία, γιατί εδώ είναι ανοιχτό σύνορα το Γιάννανα, γιατί φίδια αγαπάνε Ελλάδα. Έχω καλό ρουκάματα. 17 ευρώ δίνει όλα φίδια 7 ώρα. Εσείς θέλετε άδεια παραμονής. Εγώ θέλω άδεια παραμονή να κάτσε να αγαπάνε Ελλάδα, να πάνε όλους στο δούλια. Γιατί το φίλος. Γιατί οι Μπαγκλαντές αγάπανε Ελλάδα. Γιατί θέλω μόνο άδεια παραμονή. Κανονικά να πάνε φαιδεία φερφυρία, να πυρώσει, να πάνε δουλειά. Και εσύ είσαι ένα αγρότης εδώ στην περιοχή, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να μείνει στον τόπο. Ωστόσο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ναι, ναι, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Είναι το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει. Ναι. Μιλάμε τώρα για μία, ξέρω εγώ, 150% πάνω. Με 100. Ναι. Δηλαδή, αν τσουβάλι λίπας με το παίρνεις 20 ευρώ, σήμερα έχει 50. Ναι. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Είναι, ναι, είναι τεράστια και δεν είσαι βιώσιμος. Ναι. Με τα νούμερα αυτά, αν βάλεις κάτω το χαρτί και το στυλό, δεν είσαι βιώσιμος, δυστυχώς. Είμαστε νέος κόσμος, θέλουμε να εργαστούμε, έχουμε όρεξη, μπορούμε, αλλά δεν μας αφήνουν οι καταστάσεις αυτές. Ναι. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν σημαίνει ότι έχει αυξηθεί και η τιμή των προϊόντων που αγοράζονται από εσάς τους παραγωγούς στο ίδιο ποσοστό. Δηλαδή, αν έχει υπάρξει αύξηση στο λίπασμα, για παράδειγμα 150% όπως λέτε, δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση και στο προϊόν. Όχι, όχι. Εμείς παίρνουμε και δεν ξέρουμε πόσο θα πουλήσουμε. Είναι και ένα... αν θα πουλήσετε. Ναι, δεν υπάρχει πλαφόν στην τιμή ότι ξέρεις θα βάλεις αυτό και θα το... κάτω από 20 λεπτά π.χ. δεν θα το πληρωθείς. Ναι. Σπέρνουμε και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Άγιος ο Θεός, να δούμε. Βιώσιμοι, όχι, δεν είμαστε βιώσιμοι. Τέλος. Οπότε ουσιαστικά... το πετρέλαιο, να αυξήθηκε το πετρέλαιο και τα λοιπάσματα, ρεύματα και όλα αυτά. Και δηλαδή δεν υπάρχει το μόνο, μάλλον το σημαντικότερο για να μπορέσει να γίνει βιώσιμος ο πρωτογενής τομέας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, με λίγα λόγια. Ναι, η μείωση του κόστους παραγωγής ή κάποια στήριξη επιπλέον από το κράτος. Ναι. Και εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, αγρότης στην περιοχή, φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα και με τους υπόλοιπους. Μιλήστε μας λίγο και για τα δικά σας θέματα. Καταρχήν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο κύριος Λιβανός δεν ήρθε εδώ στο χωριό. Ήρθε εκεί πέρα που πλημμυρίσανε, δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε. Ναι. Εδώ είμαστε χειρότερα από εδώ. Ναι. Είναι μεσολογγίτης ο κύριος και δεν έχει... μας κορυδεύει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Λιβανός. Το άλλο είναι ότι υπάρχει καρτέλ στις ελιές, στα πορτοκάλια, στα λάδια, μας κορυδεύουν όλοι. Ο κύριος Λιβανός πέρσι έλεγε να πάνε τα μανταρίνια 7 λεπτά, χωρίς κανένα πλαφόν. Δηλαδή να πέσουμε μέσα στο ποτάμι να πνιγούμε. Πετρέλαιο ανεβασμένο, 40 ευρώ δεν φτάνει ούτε να πας από εδώ μέχρι 20 χιλιόμετρα. Το τσουβάλι, λίπασμα, σπόρια, κόστος παραγωγής, όλα είναι ανεβασμένα. Δηλαδή, τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, να μας διώξει από τα χωράφια μας? Τι άλλο περιμένει ο κύριος Λιβανός? Πότε περιμένουμε να έρθουνε? Μια εξαγγελία, είπανε τα καύσιμα. Πού είναι ούτε καύσιμα? Είστε δηλαδή σε απελπιστική κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω. Εννοείται. Είναι όλοι χωρίς λεφτά, είναι όλοι άφραγγοι. Δεν έχει κανένας αγρότης να βάλει πετρέλαιο στο τρακτέρι του να ζεσταθεί, δεν έχει κανένας τίποτα. Ναι. Αυτό που είπατε... Οι εργάτες καταρχήν δεν τους άφησε να έρθουνε. Ναι. Όταν ήταν η παραγωγή να την κόψουμε, δεν την κόψανε. Οι ελιές έχουν πρόβλημα, τις αφήσανε κι αυτές. Χωρίς τιμές, χωρίς τίποτα. Το έβγαινε νερά όλα αυτά, ανεβασμένα ρεύματα, όλα ανεβασμένα. Δηλαδή, τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, να φύγουμε? Να μας το πει η κυβέρνηση, να φύγουμε, να το ξέρουμε δηλαδή. Μάλιστα. Καρτέλ παντού. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είναι καρτέλ από μόνος του δηλαδή. Και εσείς ως αγρότης αντιμετωπίζετε προβλήματα εδώ και από τις πλημμύρες και γενικότερα. Η δική σας καλλιέργεια πλημμύρισε κιόλας τελευταία. Εντελώς. Είχατε
σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο φέτος, είναι συνεχόμενο αυτό το σενάριο. Ναι. Τι ζημιά υπέστησαν οι καλλιέργειες? Να, αν μιλήσω για το φέτος, ας μιλήσουμε για την φετινή χρονιά, μην μιλάμε για το πολύ παρελθόν. Ναι. Στο φέτος 80% τουλάχιστον. Είναι λίγο αυτό που λέω, το 80% ζημιάς. Δεντροκαλλιέργεια εννοείται. Δεντροκαλλιέργεια ελαιών. Ναι. Τι έχει γίνει ως προς την στήριξη αυτών των ζημιών? Δεν βλέπω ανταπόκριση. Αυτό, η αλήθεια είναι, ό,τι και να λέμε, δεν φαίνεται συνέχεια το κατηγορό των άλλων, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή ουσιαστικά. Ο ΕΛΓΑ, ας πούμε, από τον Οκτώβριο που πλημμύρισε, Οκτώβριο, Νοέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο που ήμουν πλημμυρισμένο, μου ήρθε τέλειο Γενάρη. Οπότε τότε δεν μπορούσε. Τι να δείτε εκείνη τη στιγμή που ήταν, που δείχνω φωτογραφίες, ότι ήταν μόνο νερό και δέντρα. Δεν υπήρχε χώμα πουθενά. Ναι. 1,5 μέτρο νερό μέσα στον ελαιώνα. Τα δέντρα μου, εκεί είναι το λιοστάσιμο, όποιο θέλει να αμφισβητήσει αυτό που λέω, έχουν καεί μεγάλο κομμάτι από το 500 δέντρα που είναι. Έχουν ναι. καεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δέντρων. Τελείως, ξεράθηκαν εντελώς. Ναι. Καρπός φύλλα πέσανε κάτω μαζί με τα νερά. Παρασύρθηκαν σαφέστατα από τα νερά. Καταστροφή δηλαδή. Αυτό που ολική. Αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα είναι ότι από τη στιγμή που άργησε να γίνει ο έλεγχος, δεν φαινόταν και το μέγεθος της ζημιάς. Σαφέστατα, μα είναι αυτονόητο. Ναι. Μα δεν είναι ότι η ελιά θα πέσει και θα μείνει εκεί και θα τη δεις εσύ ασέλς μετά από 2 μήνες. Ήταν πλημμύρα. Αυτό που έδειξε ήταν φωτογραφία που ήταν πλημμύρα. Θάλασσα. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή μπορεί και να μην αποζημιωθείτε για το ποσοστό ζημιάς που πάθατε. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Ναι. Αλλά... Πολύ το φοβάστε? Δεν το ξέρετε. Εσείς ωστόσο, ίσως και άλλοι να έχουν προχωρήσει την ίδια κίνηση. Ναι, έχουμε ανοίξει η γυναίκα μου, δηλαδή μια επιχείρηση εδώ, ένα εστιατόριο. Έρχονται πάρα πολλοί αγρότες. Αυτό που ακούω από όλους, όχι προσωπικά από απέναντί μου, αλλά οι συζητήσεις γίνονται μέσα στο χώρο μου, που είμαι καθημερινά. Ναι. Το 100% των αγροτών έχουν τα ίδια προβλήματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, είπατε να στηρίξετε το εισόδημα της οικογένειας και με κάποιο άλλο τρόπο, γιατί. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ναι. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο μας δίνεται. Ναι. Αυτό όμως δεν επηρεάζει όλο αυτό που έχουν υποστεί οι αγρότες εδώ στην περιοχή, δεν επηρεάζει και γενικότερα την τοπική οικονομία? Μα δηλαδή, είναι η βάση. Και ως επιχείρηση προφανώς δεν έχετε τα έσοδα. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Ναι. Πλούσιος δεν κοιτάζει να γίνει κανείς, δεν γίνεται να γίνεις πλούσιος. Ναι. Αλλά την επιβίωση του μαγαζιού, τα έξοδο του μαγαζιού δεν μπορούν να βγουν στο οποιοδήποτε, όχι το δικό μου. Ναι, γενικότερα. Είμαστε ένα χωριό που όλοι ποντάρουμε πάνω στην αγροτιά. Όλοι αγρότες είμαστε. Ναι. Λίγο, είτε 100% είτε μερίδιο αυτού, όλοι είμαστε αγρότες. Οπότε η οικονομική επιφάνεια του καθενός μας είναι μέσα από την αγροτιά. Οπότε αυτό που ζητάτε γενικότερα εδώ στην περιοχή και φαντάζομαι και όλοι οι αγρότες. Αλλά ας περιοριστούμε λίγο στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε εδώ. Ποιο είναι, τι ακριβώς θέλετε να γίνει? Θα θεωρούσα ότι δεν είναι το οικονομικό όφελος το να δώσει χρήματα, είτε λέγεται ΕΛΓΑ, είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται. Δεν είναι τα χρήματα. Είναι στο να διαμορφωθεί ο τρόπος έτσι, ότι ο καθένας αυτό που δουλεύει να το εισπράττει. Ναι. Δεν θέλω να μου χαρίσει κανείς χρήματα εν ολίγης. Ναι. Να μου πει πάρε 1000 ευρώ, ένα ποσό Α, και εντάξει είσαι και για φέτος. Όχι, δεν είμαι εντάξει για φέτος. Όταν περιμένει 30 τόνους και παίρνει 3. Μιλάμε για 100% ζημιά. Ναι. Δεν είναι ότι θα με βοηθήσεις, είτε μου δώσεις 1, είτε 2, είτε 5. Δεν έχει να κάνει ο αριθμός. Ναι. Να μην ξανασυμβεί, ούτως ώστε αυτό που δουλεύω, ναι. τον κόπο μου, να αμείβεται. Αν δεν το δουλέψω σωστά, να μην αμειφθώ. Αν το δουλέψω σωστά, να αμειφθώ. Είναι απλά τα πράγματα για μένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει να καθαριστούν τα βλάκια τους, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που το ξέρουν αυτοί. Εγώ. Ξέρω μέχρι εκεί που ξέρω. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ τώρα μπαίνουμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο που είναι οι υποδομές. Οι υποδομές η βάση χρειάζονται... δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Μα από εκεί ξεκινάει η καταστροφή. Ναι. Μην μιλήσουμε για πολιτικό κομμάτι, το πόσο πήγε η ηλιά, το πόσο 2-3 χρόνια που μας πλήξανε στο 30% των εξόδων όταν πληρώνεις 100%. Αν έχεις προσωπική εργασία, σαφέστατα μειώνεται συνεχώς. Αν δεν μπορείς ούτε να ραντίσεις, αν δεν έχεις τα μηχανήματα, δεν ραντίζεις, θα βάλεις ένα ραντιστή. Αν δεν έχεις το τρακτέρ, δεν θα βάλεις καταστροφέα δικό σου, θα πληρώσεις κάποιον άλλο άνθρωπο. Οπότε αυτό ανεβάζει το κόστος της παραγωγής πάνω από το 1 ευρώ. Όταν πουλάς λοιπόν την ελιά σου με 60 και με 50 λεπτά, έχεις μπει ήδη πίσω. Ναι. Φέτος δεν έχω πάρει ακόμα γιατί δεν μπορώ να πλησιάσω. Μου είπαν ότι τα λοιπάσματα έχουν τριπλασιαστεί, αν όχι διπλασιαστεί. Από ναι. το πέρυσι. Ναι. Με μειωμένη παραγωγή. Με αυξημένα μάλλον τα κόστη παραγωγής και καταλήγουμε στο. Πού? Δηλαδή θέλει να μας κάποιος, να το πω έτσι συνωμοσιολογικά, να μας εξοντώσουνε. Στο εντελώς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Όλοι προσπαθούν πάντως, όλοι προσπαθούν για το καλύτερό τους. Αυτό το βλέπω και σαν
μέλος αυτής της μικρής κοινωνίας μας, και από το προσωπικό μου κομμάτι προσπαθούμε για το καλύτερο της παραγωγής μας σαν αγρότες, όποιο και είναι αυτό. Λοιπόν, εσείς είστε κτηνοτρόφος εδώ στην περιοχή. Πώς είναι τα πράγματα για σας? Έχετε δυσκολίες? Πάθατε ζημιές και με τις πλημμύρες τις τελευταίες? Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα για εσάς εδώ, τους κτηνοτρόφους? Εγώ θα σας τα πω με δύο απλά πράγματα. Αύριο θα πάω να αγοράσω τρεφίλι. Μέσα στο χωράφι το τρεφίλι είχε 18 με 20 λεπτά. Εγώ αύριο θα το πληρώσω 40 λεπτά μέσα στην αποθήκη. Το καλαμπόκι είχε 10 ευρώ, το τσουβάλι έχει πάει 17. Το ρεύμα στο στάβλο μου ερχόταν 30-40 ευρώ, μου ήρθε 600. Τι άλλο? Τα καύσιμα, τώρα θέλω να πάω να βάλω καύσιμα να πάω κάτω. Ναι. Έχει πλησιάσει τα 2 ευρώ η βενζίνη και το 1,60 του πετρέλαιου. Ναι. Πώς θα τα. Δεν γίνεται να τα βγάλουμε πέρα. Ούτε κτηνοτρόφοι, ούτε αγρότες, ούτε κανένας. Οποιοσδήποτε πολίτης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εσάς. Τους κτηνοτρόφους. Είμαστε τελειωμένοι αυτή τη στιγμή και δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι. Είναι όπως τα λέω, είμαστε τελειωμένοι και δεν το έχουμε καταλάβει. Απλώς μας βάνε οξυγόνο και αναπνέουμε για να εντάξουμε λίγο παραπίσω. Ναι. Τίποτα. Υπάρχουν και κτηνοτροφικές μονάδες που έπαθαν ζημιές και με τις πλημμύρες εδώ. Τον καιρό. Ναι. Τον καιρό. Τα λοιπάσματα λέει πήγε 1,70-1,80 ελιά. Ελιά πρέπει να ανεμάσω εγώ όμως. Εγώ δεν έμασα ελιές, με το λιοσπόριο, με τον καιρό, δεν έμασα τίποτα. Καταστράφηκα. Μάλιστα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο αγροτικό κομμάτι, αλλά και στο κτηνοτροφικό. Είναι για όλο τον κόσμο. Αυτά πάει ένα λυσίδα. Ξεκινάνε από τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, και πάει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και κάποια στιγμή θα έρθει πείνα. Απλώς δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Είναι πρώτο πυλώνι πείνα, δεν το έχει καταλάβει κανένας. Θα μας έρθει ξαφνικά, και όποιος αντέξει. Αν δεν μειωθεί δηλαδή το κόστος παραγωγής, είναι δύσκολο. Είμαστε τελειωμένοι. Ναι. Δηλαδή τώρα συζητάμε για να συζητάμε. Τελειώσαμε. Γιατρέ, εσείς δραστηριοποιείστε εδώ στην περιοχή των Ινιάδων επαγγελματικά και έρχεστε σε επαφή καθημερινά και με τους κτηνοτρόφους εδώ. Ακριβώς. Οι οποίοι, από ό,τι μας έλεγαν, αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και με το κόστος παραγωγής και γενικότερα και με ζημιές και έχουν πολλά προβλήματα και αυτό που λένε είναι ότι δεν στηρίζονται και επαρκώς. Ναι. Εσείς πώς, τι εισπράτετε από την επαφή σας με τους κτηνοτρόφους εδώ? Λοιπόν, το καλοκαίρι το φετινό υπήρχε μια γενικότερη αισιοδοξία για τους κτηνοτρόφους λόγω της αύξησης της τιμής του γάλακτος. Ναι. Γρήγορα βέβαια είδαμε αυτή την αισιοδοξία να σβήνει λόγω του ότι ανέβηκαν πάρα πολύ οι τροφές. Είχαν ανέβει από πέρσι, αλλά φέτος ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Ταυτόχρονα αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου που δυσκόλεψε πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους. Μας ήρθε και αυτή η πλημμύρα, αυτά τα νερά, η υγρασία, που η υγρασία είναι χειρότερη ακόμη και από το κρύο, ακόμη και από τη ζέστη. Η υγρασία, βροχές, στρεσάρουν πάρα πολύ τα ζώα και έτσι τα ρίχνουν. Οπότε χάνουν και γάλα και πέφτει και η παραγωγή τους. Οπότε τους χτύπησαν όλα αυτά μαζί και οι κτηνοτρόφοι πλέον έχουν βρεθεί σε ένα τέλμα. Έτσι, και αυτό αντανακλάται κυρίως και στις πωλήσεις που έχουμε εμείς σαν κτηνίατροι και γενικότερα στις συζητήσεις που έχουμε μαζί τους είναι απογοητευμένοι και δεν είναι αυτό που λέω, πώς θα το πω, σκληρό ας πούμε ή είναι κάτι τραγικό ή τα μεγαλοποιώ τα πράγματα, είναι αυτό που γίνεται. Έτσι, δηλαδή είναι αυτή η εικόνα που έχουμε από τους κτηνοτρόφους. Αυτό δυστυχώς, σε αυτό δεν έχουν πάρει καμία βοήθεια από το κράτος, από ότι βλέπω, δηλαδή δεν έχουν βοηθηθεί. Περιμένουν. Δηλαδή, στο βαθμό που θα έπρεπε τουλάχιστον οι δικοί μας κτηνοτρόφοι εδώ πέρα που έχουν πληγεί άμεσα από αυτό το πράγμα. Ναι. Με τις πλημμύρες, εσείς τι είδατε? Είχαν αρρωστήσει, ας πούμε, ζώα, είχαν τέτοιες ζημιές? Δεν είναι ότι αρρωστήσαν τα ζώα απλά. Χάσανε και ζώα. Ναι. Πεθάναν τα ζώα. Πεθάνανε αρνιά που γεννιόταν αρνιά και πνιγόταν. Δηλαδή, ήταν τραγική η κατάσταση. Ήταν τραγική η κατάσταση, δηλαδή, και δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το έχουμε δει. Έτσι, άνθρωποι πήραν τα ζώα τους και τα μετέφεραν χιλιόμετρα μακριά σε άλλους στάβλους για να μπορέσουν πρώτα απ' όλα για να επιβιώσουν τα ζώα, για να τα σώσουν τα ζώα. Έτσι. Ναι. Και εκτός το ότι υπεύθυνο στην παραγωγή, εκτός το ότι χάθηκε μία χρονιά από αυτό, γιατί ήταν πάνω στην περίοδο που τα ζώα ήταν σε ψηλή γαλακτοπαραγωγή. Ναι. Έτσι είχαν γεννήσει,
ήταν στον πρώτο 1-2 μήνες, οι οποίοι έχουν, τα ζώα έχουν ψηλή παγκαλωτοπαραγωγή και είναι μια κρίσιμη περίοδος για το πώς θα πάει η χρονιά. Τη χάσαμε αυτή την περίοδο. Έτσι, οπότε αυτό αντανακλάται και στον παραγωγό ότι πλέον δυσκολεύεται να πληρώσει, δυσκολεύεται να πάρει τροφές. Επίσης, άλλο πρόβλημα είναι ότι χάθηκαν και τροφές. Ναι, οι αποθηκευμένες. Οι αποθηκευμένες τροφές χάθηκαν, καταστράφηκαν. Πολλές. Ναι. Έτσι. Οπότε η ζημιά ήταν από πολλές πλευρές. Από τη μείωση της παραγωγής τους, από την απώλεια των ζωοτροφών. Ακριβώς. Από την αύξηση του κόστους παραγωγής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι σε τραγική κατάσταση. Είναι πραγματικά. Δυστυχώς, δηλαδή, περιμέναμε αυτή η χρονιά να είναι κάτι το διαφορετικό λόγω της αύξησης τιμής του γάλακτος. Αλλά ναι. Δεν μιλάω για τα βοηδή, έτσι, που είναι και αυτά σε τραγική κατάσταση λόγω του. Λόγω της αύξησης τροφών, αλλά οι προβατοτρόφοι έχουν βρεθεί σε ένα τέλμα. Δηλαδή, είναι μεγάλο το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν αυτή τη στιγμή για να τουλάχιστον να ισοφαρίσουν λίγο την απώλεια. Δεν ισοφαρίζεται. Δεν ισοφαρίζεται. Δεν ισοφαρίζεται. Απλά πρέπει να στηριχτούν, να βοηθηθούν όσο γίνεται για να μειωθεί η χασούρα. Να μειωθεί, να μειωθεί της απώλειας που έχουν υποστεί. Ναι. Αυτόν τον καιρό. Έτσι, για να μπορέσουν να ανακάμψουν του χρόνου. Έτσι. Δυστυχώς, βέβαια, από ό,τι βλέπω, το πετρέλαιο ανεβαίνει, οπότε ακόμη θα είναι πιο δύσκολα για αυτούς. Η ενέργεια ανεβαίνει, ναι, θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Είναι και το θέμα της ενέργειας, που και αυτοί χωρίς, ας πούμε, ρευματοδοτημένες μονάδες δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και είναι πάρα πολλές αυτές. Ναι. Έτσι, και πλέον, πλέον όλοι οι στάβλοι έχουν από αρμεκτήρια και οπότε έχουν υψηλές ανάγκες σε ρεύμα και σε ενέργεια γενικά, οπότε ναι. είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είπαν να εξυγχρονιστούν και ήθελαν και θέλουν να εξυγχρονίζονται, βλέπουν ότι αυτό είναι λίγο και σε βάρος τους οικονομικά. Εντάξει, δεν μπορεί βέβαια να γίνει αλλιώς. Θα πρέπει να είναι εξυγχρονισμένες μονάδες, σαφώς. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον δυσκολεύονται. Δηλαδή, όλες αυτές οι καταστροφές, οι αυξήσεις, όλα αυτά. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι τόσο. Το πρόβλημα είναι και η απογοήτευση που βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή, έρχεται ο κόσμος και είναι απογοητευμένος. Δηλαδή, έχει επενδύσει πάνω στις δουλειές του. Ακριβώς. Έχει χαλάσει αρκετά λεφτά και μέσα στην κρίση του γάλακτος που είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι. Έχει χαλάσει αρκετά λεφτά, έχει πάρει ζώα, έχει πάρει ζωικό κεφάλαιο καλό, με αρκετά ναι. χρήματα. Και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι πάνε στο κενό όλα αυτά. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική. Ουσιαστικά είναι αδιέξοδο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να αλλάξουν επάγγελμα αυτή τη στιγμή, όταν μια ζωή κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται. Οπότε ουσιαστικά είναι και σε αδιέξοδο οι κτηνοτρόφοι, γιατί προφανώς δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αλλάξουν επάγγελμα έχοντας τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούν να πάνε να αλλάξουν επάγγελμα 100% γιατί έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται, έχουν χαλάσει πάρα πολλά, γιατί δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορείς να πεις με λίγα χρήματα και να δεις πώς πάει στην πορεία. Αν δεν επενδύσεις πάνω σε αυτό, δεν θα σου γυρίσει και πίσω το κέρδος. Έτσι. Οπότε έχουν δώσει αρκετά λεφτά οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν να τα αφήσουν, επίσης δεν μπορούν να πουλήσουν. Σε ποιον να τα πουλήσει, ποιος θα τα αγοράσει. Ναι. Έτσι, δεν μπορούν να πουλήσουν, οπότε έχουν βρεθεί σε ένα τέλμα 100%. Χρειάζονται βοήθεια, σίγουρα, και φυσικά χρειάζονται και να κοιτάξει και ο Δήμος και σε επίπεδο πολιτείας, έτσι, και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο δημοτικό, να υπάρξει μια βοήθεια για τους κτηνοτρόφους. Έτσι. Και φυσικά να βελτιωθούν επιτέλους τα αποστραγγιστικά εδώ πέρα στην περιοχή που είναι τεράστιο πρόβλημα. Ουσιαστικά. Έτσι δεν γίνεται κάθε φορά όταν ρίχνει μια βροχή οι άνθρωποι να μην κοιμούνται και να σκέφτονται αν θα πνιγούν. Και έχει να κάνει και με τα δέντρα και φυσικά ναι. με τους κτηνοτρόφους.